Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε. Καλό μήνα κιόλας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Αν έχετε πάει διακοπές ήδη, αν είστε ήδη διακοπές ή θα πάτε, εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά, να σας συναρπάσει αυτό το καλοκαίρι. Είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, οπότε αντράξτε την ευκαιρία και ζήστε το όσο πιο καλά και ωραία μπορείτε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα Ιούλη. Αν θέλετε να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα αγαπημένα, συνεχίστε να βλέπετε. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν θα σας εκπλήσει, γιατί το έχω δείξει πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου και το έχω εκθιάσει αρκετές φορές. Αναφέρομαι στο Revitalift Magic Blur από L'Oréal Paris. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, παίρνεις μια ποσότητα 30 ml. Αυτό που κάνει είναι να προσδίδει ένα φίλτρο θαμπάδα ουσιαστικά στο πρόσωπο, κάνοντας το να φαίνεται λίγο πιο λίο. Εγώ το χρησιμοποιώ για primer, όπως έχετε δει και στα προηγούμενα μου βίντεο, κυρίως σε tutorial. Στην πραγματικότητα φυσικά δεν είναι primer, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ ως primer, γιατί πραγματικά είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να φαίνεται το μακιγιάζ μου πιο αψεγάδιαστο. Οπότε του δίνω πραγματικά 10 στα 10, μου αρέσει πάρα πολύ. Όσοι και όσες έχετε αντίστοιχα θεματάκια με ανοιχτούς πόρους και τα λοιπά, έντονους ανοιχτούς πόρους, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή στο συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, θα σας αφήσω ούτως ή άλλως όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω από κάτω στο κουτί πληροφοριών να τα ανοίξετε. Είναι πολύ οικονομικό λοιπόν, οπότε δεν κοστίζει τίποτα να το δοκιμάσετε κι εσείς. Θα συνεχίσω με μία πούδρα η οποία έχει πολύ διφορούμενες απόψεις. Εμένα προσωπικά είναι η αγαπημένη μου, ίσως επειδή είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην Selfie από την W7 και από ό,τι θα δείτε μέσα ήδη έχει αρχίσει να τελειώνει τέλος πάντων, γιατί την έχω πραγματικά, τη χρησιμοποιώ τόσο πολύ συχνά. Σχεδόν καθημερινά όταν θέλω να κάνω το μακιγιάζ μου, σετάρω το πρόσωπό μου με αυτή την πούδρα και ιδιαίτερα την περιοχή κάτω από τα μάτια. Έχει μια πάρα πολύ παστέλ προς CL απόχρωση, η οποία έχω ακούσει από κάποιες κοπέλες ότι κάνει τρομερό flashback στις φωτογραφίες. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ίσως παίζει ρόλο το πόσο ανοιχτόχρωμο είναι το δέρμα σας. Εγώ επειδή όποτε βλέπω ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, αυτό το πρόβλημα δεν το έχω. Αντιθέτως, μου κάνει λίγο πιο φωτεινό τα σημεία που θέλω, μου κάνει πιο φωτεινά τα σημεία που θέλω, διότι σε concealer συγκεκριμένα πάντα οι αποχρώσεις είναι πιο σκουρόχρωμες από ό,τι θα έπρεπε για να φωτίσει το πρόσωπό μου. Οπότε αυτό έρχεται εδώ πέρα να σώσει την κατάσταση, αντισταθμίζει το λίγο πιο σκούρο από τα foundation και από το concealer τέλος πάντων, οπότε κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Συν το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλό στο να μην μπαίνει στις λεπτές γραμμές και να σετάρει το πρόσωπό μου με πολύ ωραίο τρόπο, κρατώντας το μακιγιάζ μου περισσότερη ώρα. Οπότε ναι, δεν θα μπορούσα να με το συμπεριλάβω στα αγαπημένα μου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, κατά τη δική μου φυσικά άποψη, και επίσης είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Τελευταίο προϊόν μακιγιάζ που θα σας δείξω, γιατί μετά θα περάσουμε σε άλλα πράγματα, είναι από Makeup Academy το Set and Reflect Finishing Kit. Σας το έδειξα στο αμέσως προηγούμενο βίντεο μου. Έχω να πω για αυτό το προϊόν ότι με έχει συγκλονίσει, αν και το έχω πάρα πολύ λίγο καιρό. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνεις αμέσως άμα θα σε βολέψουν και άμα θα σου αρέσουν. Αυτό είναι ένα από αυτά. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι είναι highlighter, παίρνεις μια τεράστια συσκευασία. Η απόχρωση του είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη, πράγμα το οποίο βολεύει σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, γιατί δείχνει το αποτέλεσμα του highlighter. Έχω βάλει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ λίγο, δεν ξέρω αν είναι ορατό στην κάμερα, αλλά το έχω κάνει με αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Λοιπόν, είναι λευκό και έχει χρυσές λεπτομέρειες μέσα, παίρνεις μια τεράστια συσκευασία και από κάτω έχει την πούδρα σε διάφανη απόχρωση, ούτως ώστε επίσης άμα θέλεις να σετάρεις τις περιοχές που θέλεις να καλύψεις λιπαρότητα ή θες γενικά να σετάρεις το μακιγιάζ σου. Δεν έχει καθόλου glitter, αντιθέτως αφήνει ένα πάρα πολύ smooth υγρό αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο για μένα παραπέμπει σε ένα υγιές και flawless πρόσωπο, και από τη φύση του το δικό μου το πρόσωπο, επειδή είναι πάρα πολύ ξηρό, δεν έχει έτσι αυτές τις φυσικές γυαλάδες, οπότε αν μη τι άλλο εγώ προσωπικά χρειάζομαι ένα highlighter για να φωτίσω αυτά τα σημεία που θέλω, διότι από μόνο τους δεν φωτίζονται. Είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου, είναι έρωτας από την πρώτη ματιά. Τώρα θα περάσω σε ένα αφρόλουτρο και θέλω να περάσω σε ένα αφρόλουτρο, γιατί εγώ προσωπικά για να συγκλονιστώ από ένα αφρόλουτρο
πολύ δύσκολα. Το συγκεκριμένο αφρόλουτρο μυρίζει τόσο καλά που κυριολεκτικά δεν θέλω να σταματήσω να σαπουνίζομαι. Λοιπόν, μιλάω για το Aroma Spa Cremondous από την εταιρεία Glam και το βρήκα στα Discount Market. Είναι ελληνικό προϊόν, θέλω να σας πω, και το συγκεκριμένο είναι με κύλις μυρωδιού. Παιδιά, αυτή η μυρωδιά δεν μπορώ να την ξεπεράσω, τη μυρωδιά. Είναι τόσο ωραία, είναι τόσο καλοκαιρινή και φρέσκια. Είναι κύλις μυρωδιού, έχει μια γλυκόξινη μυρωδιά, δεν μπορώ να το περιγράψω με διαφορετικό τρόπο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκόξινα, γενικά ό,τι άρωματα τείνουν να είναι λίγο πιο όξινα, να σου προσφέρουν έτσι αυτή τη μυρωδιά. Εδώ στα μου είναι τα αγαπημένα μου, τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει ακριβώς τη μυρωδιά που μου αρέσει. Πραγματικά βάζω 3 και 4 φορές να σαπουνιστώ για να μου έρθει αυτή η μυρωδιά μέσα στο μπάνιο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο προϊόν και φυσικά νομίζω ότι είναι πάνθυνο, ήταν 1-2 ευρώ το πολύ. Δεν νομίζω να υπερβαίνει αυτή τη τιμή. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Έπρεπε οπωσδήποτε να πει στα αγαπημένα μου. Το αγαπώ. Το αγαπώ. Θα συνεχίσω με μαλλιά και ως πολύ πρόσφατη ξανθιά. Εάν έχετε καταλάβει, άμα δείτε δηλαδή τα προηγούμενα μου βίντεο, το μαλλί μου αυτή τη στιγμή έχει πάρει λίγο μία πιο silver απόχρωση και όχι, δεν τα έβαψα, αυτό που έκανα ήταν να πάρω ένα silver σαμπού και βρήκα αυτό εδώ, το οποίο είναι Swiss Opal Silver Shampoo. Νομίζω ότι είναι γερμανικό, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο ένα θετικό που έχει είναι ότι δεν έχει σιλικόνη μέσα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λέω και okay, παιδί μου, τι θα κάνει ένα silver shampoo, ειδικά όταν έχεις αρκετά έντονη κυτρινίλα λόγω του δεκαπάς. Κι όμως, παιδιά, από ό,τι βλέπετε και στα μαλλιά μου, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να σας πω ότι γενικά τα silver shampoo δεν μπαίνουν στο εσωτερικό της τρίχας. Αυτό που κάνουν είναι να επανωτίζουν στην επιφάνεια της τρίχας και να καμουφλάγουν ουσιαστικά την κυτρινίλα. Γι' αυτό και άμα λουστώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με αρκετά ζεστό νεράκι και ξεπλύνω καλά το κεφάλι μου, η κυτρινίλα θα επανέλθει και το silver θα είναι πολύ πιο λίγο στα μαλλιά μου. Η τιμή του είναι στα 6 ευρώ για όσες ξανθιές ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνετε ένα πιο silver αποτέλεσμα. Το βρίσκεται στα Photo Center και είναι πραγματικά τέλειο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πήρα αυτό εντελώς τα τυφλά και δεν πήρα κάτι άλλο. Και θα ολοκληρώσω με τα αγαπημένα μου, περνώντας στο τελευταίο αγαπημένο μου, το οποίο επίσης δεν θα σας εκπλήσει και είναι πάλι για τα μαλλιά. Θα μιλήσω για το Λάδι Καρύδας, το έχω βάλει στο ψυγείο, στο κάτω-κάτω σημείο, το οποίο δεν έχει πάρα πολύ δυνατή ψυχρή θερμοκρασία και έχει πάρει αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Είναι στερεό από ό,τι βλέπετε, αλλά άμα το αφήσω τώρα έτσι πως είναι το δωμάτιο πάρα πολύ ζεστό, θα επανέλθει στην ρευστή του μορφή. Λοιπόν, το πήρα από το Encarpo, υπάρχουν αρκετά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη με αυτή την επωνυμία. Έκανε 4,5 ευρώ και είναι πραγματικά, νομίζω, ότι καλύτερο θα μπορούσα να πάρω, ειδικά μετά τον δεκαπάζ που έκανα, διότι τα μαλλιά θέλουν έξτρα περιποίηση τώρα, έξτρα ενυδάτωση, έξτρα σε όλα. Οπότε ναι, αυτό που κάνω είναι ότι μία μέρα πριν αποφασίσω να ταλούσω τα μαλλιά μου, ένα βράδυ ουσιαστικά, όχι μία μέρα, όταν έρχεται λοιπόν το βράδυ, λούζομαι κυριολεκτικά με το Λάδι Καρύδας και την επόμενη μέρα που ταλούσω τα μαλλιά μου είναι σαν πούπουλο. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή λύση για όσους και όσες έχετε ταλαιπωρημένα μαλλιά, είτε από βαφές είτε επειδή τείνουν τα μαλλιά σας να ξερώνονται και να είναι ταλαιπωρημένα. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό προϊόν για να κάνει και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Το χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα, είναι ο σύμμαχός μου για υγιή μαλλιά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, πραγματικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα για αυτό το μήνα, λίγα και καλά. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εάν σας άρεσε, καθίστε του ένα like και κάντε μια εγγραφή άμα δεν έχετε κάνει ήδη. Θέλω επίσης να μου σχολιάσετε κάτω άμα έχετε κάποια από αυτά στην κατοχή σας και ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις. Όπως επίσης, ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα για αυτό το μήνα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω καινούργια προϊόντα και μ' αρέσει να ακούω και τη δική σας την άποψη. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ για όσοι ήσασταν εδώ στο τέλος. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλά και πολλά. Μουα.